ότι το στρατόπεδο στο Στεφανοδίκιο παραμένει επιχειρησιακό. Το επαναλαμβάνω λοιπόν και σε εσάς τώρα. Όπως θα επαναλάβω ότι ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα προκειμένου τα επιχειρησιακά και σε ενεργεία συστήματα, ελικόπτερα και όχι μόνο, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο εντός του αεροδρομίου και βεβαίως ελήφθησαν όλες οι ενέργειες προκειμένου και το προσωπικό αλλά και το υλικό, το στρατιωτικό εντός του αεροδρομίου να μεταφερθεί με ασφάλεια. Συνεπώς, υλοποιήθηκε έγκαιρα το σχέδιο το οποίο είχε η πρώτη ταξιαρχία αεροπορίας στρατού και μάλιστα με τρόπο που στην ουσία μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα το επιχειρησιακό της έργο και υπό τις νέες προσωρινές θέσεις. Τώρα, όσον αφορά την επανελειτουργία, την πλήρη επανελειτουργία και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας, αυτή τη στιγμή δεν δίνεται κανείς να σας πει με, αν θέλετε, απόλυτη ασφάλεια πότε θα γίνει, γιατί περιμένουμε την υποχώρηση των υδάτων και νομίζω ότι αυτό θα μπορεί να γίνει τις επόμενες ημέρες. Και μερικές διευκρινήσεις ακόμα για να έχετε και μια πληρότητα όσον αφορά την κατάσταση. Όσον αφορά τα Απάτσι, αυτό το τόσο σημαντικό για τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας μέσω, και κάποιες φωτογραφίες οι οποίες τις έσπευσαν μάλιστα κάποιοι καλοπροαίρετοι να τις εκμεταλλευτούν, αυτό αφορά το χρονικό διάστημα το οποίο ήταν υπομεταφορά τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Συνεπώς, αυτά δεν είχαν την παραμικρή ζημία όσον αφορά τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Τώρα, στον τομέα του αμυντικού υλικού, όπως καταλαβαίνετε, δεν δίναμε αυτή τη στιγμή, ειδικά σε μια δημόσια συνεδρίαση, να σας πω με λεπτομέρειες ποιες ακριβώς και αν υπάρχουν ζημίες. Το πει κατά επανάληψη ότι μπορεί να γίνει μια ενημέρωση και κλεισμένο των θυρών, που εκεί πέρα μπορεί να γίνει με πιο μεγάλη ελευθερία και πλήρη ενημέρωση των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Όσον αφορά την πλήρη επανελειτουργία του αεροδρομίου, σας επαναλαμβάνω, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επανεξεταστεί, εφόσον βεβαιωθούν βεβαίως οι στρατιωτικές αρχές ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή του. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω μέσω της ερώτησής σας και εσάς και όλων τον ελληνικό λαό ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πραγματικά σε καθημερινή βάση προβαίνουν σε εκπαιδεύσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και των στρατιωτικών υποδομών, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Και βεβαίως διαθέτουν και την εμπειρία και την ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ειδικά σε περιπτώσεις της κλιματικής κρίσης βλέπουμε το πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Θα μου επιτρέψετε να σας διορθώσω και να σας πω ότι προφανώς οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα υποκαταστήσουν τον ρόλο της πολιτικής προστασίας, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς θα διαφωνήσει ότι πρέπει να έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο όπου κληθούν προκειμένου να βοηθήσουμε ζωές, περιουσίες, όπως συνέβη πρόσφατα και στη Θεσσαλία. Να σας πω μόνο ότι πάνω από 2.500 συμπολίτες μας στην ουσία διασώθησαν μέσα από τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων. Είδατε τις γέφυρες επίσης που έστησε το μηχανικό του στρατού προκειμένου να αποκατασταθούν οι υποδομές και πολλές άλλες από τις ενέργειες οι οποίες κάναμε προκειμένου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να επέλθει ξανά η καθημερινότητα. Συνεπώς, θα έλεγα ότι ο ρόλος και η σημασία των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών, φυσικών καταστροφών, είναι κεντρικός, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ποτέ θα υποκαταστήσουμε την πολιτική προστασία, η οποία στην τελική έχει και τον συντονισμό όλων αυτών των ενεργειών. Σας ευχαριστώ πολύ.